Γίνανε όλα ίσια. Πάμε στη θάλασσα χωρίς εμπόδια, χωρίς, δεν υπάρχει τείχος, δεν υπάρχει φράγμα, δεν υπάρχει φραγμό, δεν υπάρχει τίποτα, τίποτα. Είναι όλα ένα. Ορίστε, πάρτε τα φωτογραφία. Ποτάμια, όλα. Τα σημάδια τα βλέπεις, δες που είναι το ύψος, το ύψος, το ύψος του νερού. Το ύψος του νερού. Άτο, το ύψος του νερού. Α, ντομάτες, καλλιέργεια. Πώς μπορείς να το μάθεις, τι να κάνεις. Δείτε εδώ τι γίνεται, δείτε, ορίστε. Καλλιέργειες. Προσπαθούμε εδώ να κάνουμε κάτι και μέσα σε χρόνο ρεκόρ δεν έχουμε ούτε να φάμε, ούτε να δουλέψουμε, ούτε τίποτα. Ούτε τα κτήματα για να τα ξαναδουλέψουμε δεν μείναν. Ούτε αυτό. Τι να πω, είμαστε στο έλεος. Αυτό ήταν θερμοκήπιο και βλέπουμε ότι έχει απομείνει τώρα εκεί πίσω. Ήταν θερμοκήπιο και βλέπετε τι έχει απομείνει. Έχει εδώ, έχει ένα μέτρο μπάζα από το ποτάμι. Να, εκεί είναι το επίπεδο του κτήματος, είναι εκεί που φαίνονται τα λάστιχα απ' έξω. Τα υπόλοιπα όλα είναι εδώ. Και όπως πάμε, ελάτε να σας δείξω κι άλλο. Όλα, τα πήρε, το χωρά, το ποτάμι. Να μας δείξει το ερτέν. Ήταν έτοιμο γεμάτο πατάτες, έτοιμες για να τις βγάλουμε, αλλά δυστυχώς σήμερα βάλαμε τα τελάρα πίσω από τον τοίχο, αλλά 150 τελάρα τα πήρε το ποτάμι, πήγε στη θάλασσα. Δεν βρήκαμε κανένα. Λοιπόν, αυτά έχω να πω. Είμαστε για λιπ, αλλά τι να κάνεις. Δεν γίνεται διαφορετικά. Ευτυχώς που δεν είχαμε δυστύχημα. Αυτά. Λοιπόν, από εδώ και πέρα είμαι 45 χρόνια μέσα στο Χρούσιο. Αυτό δεν το ξανάδα. Ναι. Και θέλουμε βοήθεια, διότι με μια μπουλντόζα που θα έρθει 5 μέρες δεν φτάνει να φτιάξει το ποτάμι για να μην πάρουν τον υπόλοιπο κάμπο. Είναι κρίμα και αυτά που μείναν. Ναι. Αυτά είχα να πω. Ευχαριστώ παιδιά πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Το όνομά σου πες μας. Λέγομαι Γιάννης Βακάλης του Μάρκου και της Αθηνάς. Γιάννης Βακάλης. Κυριάννη, είπαμε, δεν στενοχωριόμαστε. Μέσα να μην στεναχωριέσαι. Γεια σου. Κατέβαινε το νερό από πάνω, τα πήρε 3 αυτοκίνητα. Εδώ ακριβώς από πίσω από αυτό είχε ακόμα ένα, το βγάλανε εκείνη τη μέρα και από εκείνο το βράδυ άμα τράβηξε το νερό ξημερώματα τι ώρα σταμάτησε λίγο, έκοψε η ροή του νερού, πήραν, είχε ακόμα ένα μπροστά. 3 αυτοκίνητα τα κατέβασε από πάνω εδώ το νερό. Καταστράφηκαν τελείως. Κοίταξε να δεις. Αυτό το αυτοκίνητο το πήρα τώρα λόγω της φτώχειας μας που έχουμε, της κρίσης που περνούμε. Είχα μείνει απαγροτικό, το είχε ένας χωριανός, είχε άλλο και το είχε χωρίς πινακίδες. Τις είχε καταθέσει προσωρινά και τα αγόρασα με το σκοπό να το έφερα εδώ, το είχα εδώ πέρα. Να κάνεις δουλειές. Να τα αλλάξω τα λάδια, τα αυτά του. Να το πάω να το αλλάξω τα λάδια, να του κάνω ένα καθαρισμό. Να πάρω τις πινακίδες, να το κάνω μεταβίβαση. Για να το έχω να κάνω και δουλειά μου. Έγινε αυτό που έγινε με τη βροχή, το νερό που κατέβασε. Τώρα προσπαθώ να μαζέψω ό,τι απέμεινε. Άλλη...
Γαμώ τη φτώχεια μας. Ναι. Υγεία, τώρα υγεία. Ας όψει τη φτώχεια που λέει. Πάθαμε μεγάλες ζημιές από τη Θεομηνία. Προσωπικά σε μένα αρκετά πρόβατα χάσαμε. Από αυτό εδώ το λαγκαδάκι που κατέβαινε το νερό, πήγα να περάσουν τα πρόβατα και τα έπαιρνε προφανώς το ποτάμι, το λαγκαδάκι. Και ορισμένα και στο ταβάρι που είχα και αυτά τα πήρε. Τα έχουμε χάσει όλα. Πάθανε πολλές ζημιές εδώ ο κόσμος? Πάρα πολλές ζημιές, μεγάλη καταστροφή. Από ό,τι ακούγεται από τους πιο γέρους, από το 48, το 1948 είχε να κάνει τόσο πολύ νερό, τόσο μεγάλη πλημμύρα. Τα τελευταία χρόνια όχι τόσο πολύ. Πολλές ζημιές στις καλλιέργειες, σε όλα τα χωράφια, στις ελιές, όλες οι περιφράξεις, όλα τα πώς να δουλέψεις, πώς να ξαναστηθείς, πώς... Έχοντας ήδη επισκεφθεί ένα μέρος των περιοχών που έχουν πληγεί από την πρόσφατη πλημμύρα, βρισκόμαστε, θα έλεγα, μπροστά σε μια χαρακτηριστική εικόνα, όπου έχοντας έναν αγρότη που επί χρόνια έχει δώσει μάχες για να στήσει αυτή τη συγκεκριμένη μονάδα, μια μονάδα στην οποία απασχολείται όλη η οικογένεια, σύζυγους και παιδιά, αντιλαμβάνεστε ότι αποτελεί για μας υποχρέωση όσο γίνεται γρηγορότερα να αποκατασταθούν οι συγκεκριμένες ζημιές και κυρίως γιατί έχει ανάγκη η περιοχή, έχουν ανάγκη τα νησιά της χώρας μας μια ιδιαίτερη μεταχείριση και αυτό από τη δική μας πλευρά αποτελεί επιδίωξη, μια και σύντομα και ο Πρωθυπουργός θα ανακοινώσει πρόσθετα μέτρα για την νησιωτικότητα. Θέλουμε όμως εμείς, ειδικά στον αγροτικό χώρο, επειδή πιστεύουμε ότι είναι ο χώρος που μπορεί και σε περίοδο κρίσης σαν αυτή που βιώνουμε να βοηθήσει στην ανασυγκρότηση, στην ανάπτυξη της χώρας, και η περίπτωση αυτή που βρισκόμαστε εδώ είναι μια περίπτωση χαρακτηριστική, όχι μόνο γιατί κάλυπτε διατροφικές ανάγκες του νησιού, αλλά κυρίως γιατί άνοιγε προοπτικές για αυτό που θέλει η γεωργία. Η ελληνική γεωργία θέλει μια ποιοτική υπόσταση και αυτή η δραστηριότητα την εξασφάλιζε. Γι' αυτό λοιπόν θέλουμε να παρακαλέσουμε τον αγρότη που είμαστε εδώ πέρα μαζί, μην το βάζεις κάτω, συνέχισε αυτή την προσπάθεια, εμείς θα είμαστε δίπλα σου. Μακάρι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι να πω, Υπουργέ, είδατε την κατάστασή μας και ελπίζουμε λοιπόν σε κάτι, γιατί δεν είμαι εγώ μόνο, το ξαναλέω, έχουν γίνει εδώ πράγματα και θάματα για όλο τον κόσμο, Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είστε εδώ, πάντα κοντά στους ανθρώπους, προσπαθώντας να κινητοποιήσουμε όλες μας τις δυνάμεις για να αντιμετωπίσουμε τις συνέπειες μιας πρωτόγνωρης θεομηνίας, μιας ακραίας καταστροφής που κατέστρεψε γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις. Νέοι άνθρωποι, οι οποίοι προσπαθούν το καλύτερο δυνατό στον αγροτικό τομέα, βρέθηκαν μπροστά σε μοναδική καταστροφή. Είμαστε εδώ δίπλα τους, προσπαθώντας για το καλύτερο δυνατό. Πρώτα απ' όλα να τονώσουμε με την παρουσία μας και να τους πούμε ότι συνεχίζουμε με όλες μας τις δυνάμεις για να μπορέσουν να παραμείνουν σε αυτή τη δραστηριότητα που τόσο έχει ανάγκη ο τόπος μας, ειδικά από τους νέους ανθρώπους.
Γι' αυτόν ακριβώς ο λόγο ζητάμε και έκτακτες χρηματοδοτήσεις για να μπορέσουμε να τις ενώσουμε με τις δυνάμεις μας, ώστε να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις πολύ μεγάλες ανάγκες οι οποίες υπάρχουν. Και ο Δήμος και η Περιφέρεια και το κράτος και η κυβέρνηση είναι εδώ ενώνοντας τις δυνάμεις, αλλά χρειάζονται οπωσδήποτε έκτακτες χρηματοδοτήσεις. Με την καταστροφική βροχή και τις τεράστιες ζημιές που προκάλεσε στο νησί μας, η κυβέρνηση άμεσα ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα για την καταγραφή των αποζημιώσεων. Βρισκόμαστε εδώ σήμερα με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και βλέπουμε τις ζημιές που είναι στην περιοχή του Μεσοτόπου και θα εξαντληθεί κάθε δυνατότητα που υπάρχει, ούτως ώστε το γρηγορότερο δυνατό μαζί με τους ανθρώπους που υπέστησαν τις ζημιές να αποκατασταθούν οι ζημιές και να ανασυγκροτήσουμε την παραγωγή. Είναι το ένα κομμάτι των ζημιών, το κομμάτι της αγροτικής ανάπτυξης. Από εκεί και πέρα και στις υπόλοιπες ζημιές η κυβέρνηση άμεσα είναι έτοιμη να ανταποκριθεί και να βοηθήσει τους ανθρώπους. Παράλληλα θα ανακοινωθούν και κάποια μέτρα, ειδικά μέτρα για τα νησιά μας, τόσο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης αλλά και από την κυβέρνηση συνολικά με το πρόγραμμα της νησιωτικής πολιτικής και άρα λοιπόν έχουμε πράγματα να κάνουμε και κάνουμε έκκληση στους συμπολίτες μας όλοι μαζί να δουλέψουμε για να επανέλθουμε και να γίνουμε και ακόμα καλύτεροι. Εγώ κύριε Υπουργέ, μόνο μου και περιμένεις καμία επίδοση. Δεν παίρνω μια επίδοση. Δεν τα δηλώνω, δεν τα έχω βάλει. Δεν τα δηλώνω, ήθελα το πατριωτικά το... Μα εμείς που διαχειριζόμαστε 16 χρόνια, 16 χρόνια βιοκαλλιεργητής, δεν έχω πάρει ένα ευρώ. 400 ευρώ παίρνω εξισωτική αποζημίωση κάθε χρόνο. 400. Εμείς έχουμε χρήματα, τα διαχειριζόμαστε και θέλουμε τέτοιο. Ο γιος μου, ο άλλος, ο μεγάλος μου γιος και ακόμα δύο πιο μικρά. Πριν ένα μήνα καταθέσαμε. Πριν ένα μήνα καταθέσαμε. Ο γιος μου μεγάλος. Βάζω και συγκαλλιέργεια να παίρνω και τίποτα ανάμεσα γιατί τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Ντομάτα καλλιέργεια, βιολογικής καλλιέργειας. Θα τον παιδιά μου κάτι πιο κάτω. Βιολογικής καλλιέργειας, πατάτες. Αυτά είναι, πατάτες είναι όλο. Και αυτό και το πιο κάτω κολοκύθια, το άλλο. Ελάτε εδώ το θερμοκήπιο, ελάτε εδώ, ελάτε. Για τα ζώα. Όχι, εδώ έχουμε. Σπουδάζουν οι άλλοι στα Γιάννενα, άλλοι σκομωτινές, τι να κάνουμε. Μας κατάστρεψε, μας τα πήρε, δεν μας άφησε τίποτα. Έχετε δίκιο και πραγματικά... Πήραν με κτίρια, πρόβατα, ζωοτροφές, τα πήρε όλα, με κατάστρεψε. Να εξαντλήσουμε κάθε δυνατότητα για να μπορέσουμε να σας βοηθήσουμε. Αυτό είναι το στόχο. Έτσι. Αρθούν τα παιδιά να δουν τα θερμοκήπια σου. Από πού πρέπει να έρθουμε. Από την πλακούδα αυτοκίνητο πάνω κοντά.
Όλα αυτό. Ωραία. Θερμοκήπιο, παιδιά. Να ξαναπροσπαθήσω. Κτήμα, ποτάμια, όλα, δεν συζητώ τα κτήματα, όλα γραμμή μέχρι κάτω, μέχρι τη θάλασσα. Όλα γραμμή. Καλλιέργεια. Το θερμοκήπιο Αχριστέρκη, σπάσαν σίδερα, σπάσαν σωλήνες, έπεσε το μισό. Εδώ το έδαφος έχει ανεβεί 80 πόντους. Να σε ρωτήσω τώρα. Ναι. Εσύ τόσο καιρό που είχες όλες αυτές τις καλλιέργειες, έχεις εμφανιστεί να... 80 χιλιάρικα το χρόνο τζίρο η επιχείρησή μου. Το θέμα και είναι αυτή τη στιγμή δεν έχω να κάνω σαλάτα. 80 χιλιάρικα το χρόνο τζίρο. Με τα βιβλία μου. Προχτές 30 του μηνός ήταν να πάω να πληρώσω τη δόση. 2,5 χιλιάρικα για το 15 και 7 κατουσάρια που έχω κάνει το 14 το φορολογικό, το εισόδημα. Ναι, το είχα κάνει ρύθμιση. Ενώ το 15 το πλήρωνα κάθε 2,5 ήταν το τελευταίο να πληρώσω. 9.000 το χρόνο. Επειδή η περίπτωσή σου είναι μια χαρακτηριστική περίπτωση της εικόνας ενός ανθρώπου που θέλει, ενδιαφέρεται, ασχολείται με τον αγροτικό χώρο και βρέθηκε μπροστά σε συνθήκες δύσκολες, θα προσπαθήσουμε εμείς με κάθε τρόπο να τα δούμε όλα από την αρχή. Μάλιστα. Θέλουμε λοιπόν και από τη δική σου πλευρά μια ανταπόκριση. Ό,τι θέλετε, ό,τι θέλετε. Θέλουμε δεν, να είμαστε, ξανα... δεν είμαι εγώ μόνο, κύριε Υπουργέ. Ναι, θέλουμε να έχει γίνει εδώ ολικό τέτοιο. Θέλουμε δεν να ξαναστήσουμε τέτοιες δραστηριότητες στο νησί. Θέλουμε να τις ξαναστήσουμε και μάλιστα καλύτερα. Τις έχει ανάγκη ο τόπος. Άρα λοιπόν να είμαστε σε μια συνεργασία. Αυτό θέλω να πω. Βεβαίως, βεβαίως, κύριε Υπουργέ. Να εξαντλήσουμε όλες τις δυνατότητες. Κάνουμε μια προσπάθεια όλοι μαζί σαν οικογένεια εδώ. Γιατί είδα αυτό το πράγμα, ότι είσαι εσύ, η γυναίκα σου, είναι τα δυο σου, τα παιδιά. Τα οποία... Τέσσερα έχω. Έχω και δύο πιο μικρά που ακολουθούν από πίσω. Τουλάχιστον τα δύο τα βλέπουμε ότι είναι στον αγροτικό χώρο, να τα βοηθήσουμε. Αν θέλουν και τα άλλα. Τώρα καταθέσαμε να τι κάνουν νέοι αγρότε, να τι βάλουν και αυτού. Να τι βάλουν να παλένουν μέσα στη λάσπη. Να τι βάλουν μέσα στη λάσπη. Σε τρία χρόνια τα φτιάξουν και σε τρία χρόνια να ξανά έχουν τα ίδια πάντα. Δεν έμεινε τίποτα ούτε ντουβάρ που έμεινε, ούτε τυχείο έμεινε. Και επειδή πνέει μια άβρα ενός ανθρώπου που δεν το βάζει κάτω. Ναι, δεν το βάζω. Δεν το βάζω. Το έχω ξαναπάθει, κύριε Υπουργέ, αυτό, αλλά όχι σε τέτοιο ύψος. Δεν ενημέρωσα, δεν πήρα ούτε αποζημιώσεις ούτε τίποτα. Το πάλεψα μόνος μου. Αλλά τώρα δεν μπορώ. Θα βοηθήσουμε και εμείς και να είσαι σίγουρος ότι θα μπορέσεις.